Ξέρετε τι μου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση παρακολουθώντας όλες αυτές τις ώρες από το μεσημέρι της χθεσινής μέρας τη συζήτηση στη Βουλή? Οι 4 από τους 6 βουλευτές που ξαφνικά είδαν το σιριζαϊκό φως και δηλώνουν ότι θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, κρύβονται και δεν μιλούν. Αρνούνται δηλαδή να εξηγήσουν στο κοινοβούλιο, προσέξτε, να εξηγήσουν στο κοινοβούλιο την ψήφο τους και να εξηγήσουν βέβαια στους ψηφοφόρους τους τι είναι αυτό που τους κάνει να συντάσσονται χωρίς όρους με την κυβέρνηση. Γιατί προφανώς, και εδώ θα συμφωνήσουμε όλοι, μια ψήφος εμπιστοσύνης επιβραβεύει τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα και κυρίως δίνει λευκή επιταγή για τη συνέχιση της πολιτικής της κυβέρνησης. Θα ήθελα να ρωτήσω δηλαδή, οι βουλευτές του κυρίου Καμένου που θα προσθεθούν στους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με τις επιλογές της κυβέρνησης στα μεγάλα θέματα που έχουμε μπροστά μας? Ας πούμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, η διακριτή ρόλη εκκλησίας κράτους, θα στηριχτούν από τους ανελίτες που απέμειναν στην κυβέρνηση? Ο αφορισμός του ΣΥΡΙΖΑ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια βρίσκει σύμφωνο τον Σπύρο Δανέλη? Ή σε ένα-δύο μήνες η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας θα ψάχνει για μια νέα πλειοψηφία? Και έρχομαι και στο πιο επίμαχο. Ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Ζουράρης, οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα ως μακεδονομάχοι στα τηλεοπτικά παράθυρα, θα ψηφίσουν την ερχόμενη εβδομάδα τη Συμφωνία των Πρεσπών? Έχουν δεσμευτεί γι' αυτό στον κύριο Τσίπρα? Ή είναι ψήφος εμπιστοσύνης μιας χρήσης και άμεσης απόδοσης? Γιατί, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω, και για να μην χάσουμε εντελώς τη λογική μας, ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση πρέπει να σημαίνει οπωσδήποτε και θετική ψήφος για τις πρέσπες. Ενώ αντιθέτως, θετική ψήφος για τις πρέσπες δεν σημαίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Είναι κάτι που σε ανύποπτο χρόνο έχει ξεκαθαρίσει το ποτάμι. Είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση, πολεμάμε τις ιδεοληψίες της χωρίς να γινόμαστε κι εμείς ιδεολειπτικοί. Κάθε βουλευτής όμως της νέας πλειοψηφίας οφείλει να ξεκαθαρίσει σήμερα τι θα κάνει. Και αν δεν μπορεί να το κάνει στον χρόνο που μένει ο βουλευτής, θα πρέπει να μας το πει ο κύριος Τσίπρας. Εκτός αν έχουν σκοπό κάποιοι βουλευτές να παραμείνουν ντεμέκ μακεδονομάχοι, αλλά αυτή τη φορά με υπουργικά κουστούμια και φουστάνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες έκανα μία πρόταση για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα των μετακινήσεων των βουλευτών. Πρότεινα να δεσμευτούμε όλοι ότι οι βουλευτές που εκλέγονται με ένα κόμμα δεν αλλάζουν κοινοβουλευτική ομάδα στη διάρκεια της θητείας τους. Σας είπα και χθες ότι το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ τα λέει λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα. Κάποιος που δεν ψηφίζει την κομματική γραμμή παραδίδει την έδρα του. Εγώ προτείνω απλώς να δεσμευτούμε ότι δεν μπορεί να εντάσσεται κάποιος σε μια κοινοβουλευτική ομάδα ενώ έχει εκλεγεί με μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Περιμένω λοιπόν την απάντηση των αρχηγών. Την απάντηση της κυρίας Γεννηματά, που έχει πάρει 3 βουλευτές από άλλα κόμματα, του κυρίου Μητσοτάκη, που έχει πάρει 4 βουλευτές από άλλα κόμματα, και προφανώς την απάντηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, που κρατάει την κυβέρνησή του και με προσχωρήσεις στην κοινοβουλευτική του ομάδα, αλλά και με κάθε άλλης λογής βουλευτές. Ανάμεσα σε αυτούς, δεν μπορώ παρά να το πω, και με βουλευτές που από ό,τι φαίνεται έχουν δοθεί από τον κύριο Καμένο με υποσχετική, όπως λένε και στο ποδόσφαιρο. Αφού λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
Όλοι είμαστε απέναντι στις μεταγραφές, όλοι είμαστε πολέμοι των μεταγραφών. Ο ένας μιλάει για κουρέλια, ο άλλος μιλάει για υπολείμματα, ο άλλος μιλάει για προστασία. Ας συμφωνήσουμε σήμερα ότι δεν θα ζήσουμε ξανά αυτά τα φαινόμενα. Έχει και αυτό μία αξία για τους πολίτες που μας παρακολουθούν και βλέπουν την υποκρισία της υπόθεσης. Μπορεί να μην λύνει το πρόβλημα σήμερα, και δεν το λύνει, δίνει όμως ένα στίγμα ότι αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας. Μια δεύτερη μικρότερη, αλλά όχι ασήμαντη διαπίστωση θέλω να κάνω, γιατί δεν ξέρω πόσοι Έλληνες το κάνανε, αλλά εγώ παρακολούθησα αρκετές από τις ομιλίες αυτές τις δύο μέρες στη Βουλή. Μια δεύτερη, λοιπόν, όχι ασήμαντη διαπίστωση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μεγάλη σχολή με τις κολοτούμπες και έχει επηρεάσει και τους αντιπάλους του. Άκουσα βουλευτές της αντιπολίτευσης να διατρανώνουν την αντίθεσή τους στην επικείμενη λύση στο Μακεδονικό. Σφόδρα αντίθετη. Ποιοι? Αυτοί οι ίδιοι που έλεγαν στους δημοσιογράφους ότι όταν έρθει η συμφωνία θα πρέπει να δούμε το διεθνές περιβάλλον και τη ζημιά που μπορεί να υποστεί η χώρα εάν ξαφνικά βρεθεί μόνη της. Υπάρχει ένα ερώτημα. Αν όλα αλέθονται στον αντισυριζικό μήλο. Πάμε όμως στη μεγάλη εικόνα. Θέλω να γυρίσω εκεί. Ανησυχεί κανένας με τα ρήγματα που εμφανίζονται στην κοινωνία? Σκεφτόμαστε ότι εκτός από τις κομματικές γραμμές, τις κομματικές νίκες και ήττες, υπάρχει μία χώρα και μία οικονομία που δεν λέει να αρθοποδήσει. Μία οικονομία που χρειάζεται ηρεμία και σταθερότητα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε. Ο ΑΣΑ σήμερα μας προειδοποίησε ότι βλέπει πτωτικές τάσεις στην ελληνική οικονομία για το επόμενο εννιάμηνο. Και θα πρέπει να αρχίσει να μας φοβίζει το γεγονός ότι όλοι πια, και όχι μόνο μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά ακόμα και στις παρέες, βλέπουν καχύποπτα ο ένας τον άλλον. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά στα χρόνια του αντιμνημονιακού αγώνα. Τότε που η πιο δημοφιλής κατηγορία, ακόμα και μεταξύ φίλων, ήταν το Γερμανοτσολιάς. Και τώρα ο διχασμός επανέρχεται με δρασκελιές. Έκφρασή του, αν και στο επίπεδο της γελιότητας, είναι οι αφίσες που εμφανίστηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Να ξέρουν πάντως ότι δεν πρωτοτυπούν. Και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι κάποτε και η Αθήνα είχε γεμίσει με αφίσες του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Βενιζέλου, του κυρίου Στουρνάρα. Τους είχαν τότε επικηρύξει οι αντιμνημονιακοί κουκουλοφόροι. Και τώρα έχουμε τους εθνικιστές κουκουλοφόρους. Γενικά νομίζω ότι οι κουκουλοφόροι είναι ένα ωραίο επάγγελμα σε αυτή τη χώρα. Κάνουν την πλάκα τους, εκτονώνονται, ανώνυμοι είναι, κανένα ρίσκο δεν παίρνουν και μετά γυρνάνε στο σπίτι και προφανώς βλέπουν τα κατορθώματά τους στα δελτία ειδήσεων και γελούν. Πώς θα διώξουμε όμως αυτή τη δυσοσμία? Την κύρια ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Οι αποστασίες των ημερών έκαναν ακόμη πιο τοξική την ατμόσφαιρα. Στην επιφάνεια έχουν βγει όλες οι παθογένειες της πολιτικής ζωής. Και η λογική έχει στριμωχτεί στο περιθώριο. Ένα εθνικό θέμα, αντί να γίνει αφορμή για συνεννόηση, έγινε όπλο στα χέρια των κομματικών επιτελείων. Η κυβέρνηση νόμιζε ότι θα διαλύσει την αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση οχυρώθηκε στις κομματικές της γραμμές. Δεν ξέρω τι θα είχαμε πετύχει με ένα εθνικό συμβούλιο ασφαλείας που επίμονα είχε ζητήσει το ποτάμι. Αλλά νομίζω ότι αποκλείεται να ήμασταν σε χειρότερο σημείο από ό,τι είμαστε σήμερα. Αλλά θα μου πείτε, αυτά, η συνεννόηση στα εθνικά θέματα, τα εθνικά συμβούλια κτλ., γίνονται σε κανονικές χώρες. Εδώ
το κύριο μέλημα αυτών που κυβερνούν, αλλά και κάποιων που συνοστίζονται στο προθάλαμο της εξουσίας, είναι το μικροκομματικό συμφέρον, ο αφανισμός του αντιπάλου και η πάση θυσία πολιτική επιβίωσή τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες μετά από 10 χρόνια κρίσης έχουν εξοδοθεί. Όλη η ενέργεια στη κοινωνία εξαντλείται σε μικρούς εφηλίους. Αξίζουμε όμως μια Ελλάδα αλλιώς. Και όχι μια Ελλάδα της παρακμής του πολιτικού αμοραλισμού. Είπα και χθες, πρέπει να γράψουμε νέες σελίδες. Ο ελληνικός λαός πρέπει να κληθεί σύντομα για αυτές τις νέες σελίδες να αποφασίσει. Το ποτάμι επιμένει ότι θέλει την Ελλάδα αλλιώς. Επιμένει ότι αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει με εκλογές. Και γι' αυτό σήμερα καταψηφίζει μια αποτυχημένη κυβέρνηση, ζητάει και θα το κάνουν πράξη οι βουλευτές του ποταμιού, ζητάει το επόμενο διάστημα με κάθε τρόπο, με κάθε δύναμη να πολεμήσουν για την μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ.